Ύστερα από συνεχείς και συντονισμένες προσπάθειες του Δήμου Μυκηναίων και της Νομαρχίας Αργολίδας, υπεγράφει από τον Υπουργό Παιδείας και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ η απόφαση για την ίδρυση μουσικού σχολείου στο πρώην γυμνάσιο της Προσύμνης. Εμείς είναι τιμή μας που γίνεται στο Δήμο Μυκηναίων το μουσικό σχολείο, είναι σχολείο του Νομού Αργολίδας. Εμείς το παλέψαμε από το Μάιο του 2007 που έκλεισε το τέος, ας το πούμε, γυμνάσιο Προσύμνης. Προκειμένου να αξιοποιήσουμε αυτό το κτίριο. Ένα κτίριο τεράστιο με 1000 και πλέον τετραγωνικά στεγασμένο χώρο. Κάναμε προτάσεις, ήρθαμε σε επαφές με πάρα πολύ κόσμο και από το κανάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω γιατί είναι τιμή μεγάλη που μας βοήθησαν. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο, την Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας, τον κύριο Μακαντάση, τον Σύμβουλο Μουσικής Παιδείας, τους διευθυντές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και όλους αυτούς που συνέβαλαν. Ιδιαίτερα όμως και το Δημοτικό Συμβούλιο που πήραμε ομόφωνες αποφάσεις και τις τοπικές κοινωνίες. Πιστεύω είναι ένα σχολείο που έλειπε από τον νομό. Στατιστικά το έχουμε ψάξει. Είναι τα μουσικά σχολεία είναι τα σχολεία τα οποία έχουν μοναδική μηδενική βία, μηδενική εγκληματικότητα και άλλες ουσίες που είναι σήμερα στην επικαιρότητα. Ήδη εμείς έχουμε αγχωθεί τώρα προκειμένου να κάνουμε κάποιες μικρές διαρρυθμίσεις στο κτίριο προκειμένου να λειτουργήσει, γιατί είναι ιδιαίτερο σχολείο. Λειτουργεί στο μουσικό σχολείο και τρέχουμε πυροτοδός. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, το που βρισκόμαστε στις 24 του μηνός, 24 Ιουνίου, με πρωτοβουλία του Συμβούλου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Μουσικής Παιδείας. Γίνεται ένα μουσικό φεστιβάλ Πάμε Πελοποννησιακό. Θα έρθουν τα τέσσερα άλλα μουσικά σχολεία των τεσσάρων νομών της Περιφέρειας. Συν και δύο σχολεία από Θεσσαλονίκη και από Δράμα που θα συμβάνουν και αυτοί. Και ο στόχος είναι να αποδείξουμε πρώτον το τι σημαίνει μουσικό σχολείο και να δελεάσουμε τους μαθητές το τι σημαίνει, τι μπορούν να αποκομίσουν από αυτό το μουσικό σχολείο. Το μουσικό σχολείο. Το φεστιβάλ θα είναι 24 μηνός, 9 ώρα το βράδυ, στο αρχαίο θέατρο του Άργους. Και είναι ένας χώρος ο οποίος το επιλέγει προκειμένου, γιατί σας είπα, το μουσικό σχολείο είναι μουσικό σχολείο του νομού. Υπάρχει μεγάλος μαθητικός πληθυσμός στην πόλη του Άργους και θέλουμε να προκαλέσουμε και να προσκαλέσουμε τα παιδιά και των γονέων και των ενδέχων και των γονέων και των παιδιών προκειμένου το σχολείο αυτό να λειτουργήσει πραγματικά ως πρότυπο. Γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα, λειτουργούν όπως όλα τα γυμνάσια, τα κλασικά γυμνάσια, και πέρα από αυτό διατίθεται με 1,5-2 ώρες που κάνουν μουσική παιδεία. Είναι σημαντικότατο, πιστεύω, η μουσική, κατά τη γνώμη μας, σημαίνει και πολιτισμός, ανεβάζουμε το επίπεδο και του Δήμου και του Νομού γενικότερα. Είναι, πιστεύω, τεράστια επιτυχία και μπορώ να πω ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί εμείς το παλεύουμε περίπου εδώ και 2 χρόνια και ήδη οι τυπικές διεργασίες μένουν για να προκειμένου να βγει το ΦΕΚ. Αλλά σας λέω, συνεχώς πρέπει να τρέχουμε να οργανώσουμε τις διαρρυθμίσεις, να οργανώσουμε το φεστιβάλ. Εμείς εκτιμούμε ότι θα προλάβουμε. Τρέχουμε γιατί τα έχουμε οργανώσει, έτσι πιστεύω θα προλάβουμε. Συμβάλλει και η Νομαρχία με μελέτες και με πιστώσεις όσον αφορά τις διαρρυθμίσεις. Όλα αυτά και εγώ οι ευχαριστήσεις είναι, νομίζω, μικρό πράγμα. Η συμβολή τους ήταν τεράστια. Και χωρίς αυτούς δεν μπορούσαμε να πετύχουμε κάτι. Και ένα άλλο μήνυμα που πιστεύω ότι βγαίνει από αυτό, ότι όταν κάποιο το παλεύεις πολύ δυνατά και το επιδιώκεις και έχεις τη συμβολή κάποιων ανθρώπων, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα δικαιωθείς και θα το πετύχεις.